Κύριε Γραγόπουλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα για μια ακόμα φορά εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μαθητές πήγατε να συναντήσετε την κυρία Κεραμέο, συναντηθήκατε? Όχι, αλλά ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές και θέλω να το πω αυτό που ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Για πείτε μας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, παιδιά 15-16 ετών μαθητές, αλλά και φοιτητές 18-19-20 χρονών, κάτω από τη μουσική του Θεοδωράκη, να φωνάζουν, να σηκώνουν τις γροθιές, να χειροκροτούν ρυθμικά. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος επί 60-65 χρόνια. Πόσες γενιές νέων, τέλος πάντων, μπορούν και ξεσηκώνονται κάτω από αυτούς τους ήχους και βέβαια και αυτούς τους στίχους των ποιητών μας. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό και έχει και μια αξία να το πούμε αυτό. Το κάνουμε ούτως ή άλλως εμείς οι εκπαιδευτικοί, αλλά με μεγαλύτερη ζέση, να το πω έτσι, να βοηθήσουμε τους μαθητές να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερο το έργο του, αλλά και τις αξίες της ζωής του, που είναι ακόμη πιο σημαντικό, αν θέλετε. Τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών με αυτά τα ιδανικά της ανιδιοτέλειας, της αυτοθυσίας, της υπηρεσίας του λαού. Αυτά είναι πιο σημαντικά από όλα, κατά τη γνώμη μας, και ως εκπαιδευτική θέλω να το καταθέσω αυτό. Αυτά γιατί πραγματικά ήταν συγκινητικό. Είναι και παρήγορα και ελπιδοφόρα. Πάμε στα άλλα που μάλλον είναι λιγότερο παρήγορα. Ο λόγος που βρεθήκατε στον δρόμο σήμερα ποιος ήταν? Είναι ότι τα πρωτόκολλα που διαβάσαμε είναι πραγματικά πρωτόκολλα υπερμετάδοση του ιού στα σχολεία. Δηλαδή, οποιοδήποτε έχει πατήσει το πόδι του στη σχολική τάξη και καταλαβαίνει πώς λειτουργεί ένα σχολείο, καταλαβαίνει ότι δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Και αν υπήρχε πριν 1,5 χρόνο κάποια δικαιολογία, μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν ξέραμε ή να αποδώσει τέλος πάντων μια απόφαση σε κάποιον που δεν γνωρίζει, τώρα πλέον μιλάμε για εγκληματικές ευθύνες. Οι τάξεις μείναν όσο έχουν, καινούργια κτίρια είναι μετρημένα στα δάκτυλα. Οι μαθητές ανατάξει αντί να μειώνονται, αυξάνονται, προχωράνε σε δεκάδες συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμήματων σε όλη την Ελλάδα. Το προσωπικό είναι πάλι ελλειπέστατο, έχουμε τουλάχιστον 25-30.000 κενά ξεκινώντας τη χρονιά. Το προσωπικό καθαριότητας είναι ελλειπέστατο και έχουμε μείνει μόνο στο θέμα του εμβολιασμού και το self-test με τα γνωστά προβλήματα του self-test που είχαμε διαπιστώσει από πέρσι. Που δεν γνωρίζουμε ούτε αν αληθώς έχει γίνει, ούτε αν ένας μαθητής έχει κάνει σωστά τη δυματοληψία. Πολλά παιδιά δεν έχουν άμκα. Πολλά παιδιά έχουν γονείς με παράξενες αντιλήψεις. Είναι και στρέβλωση του ρόλου του σχολείου αυτό. Ένα παιδί, επειδή ο πατέρας του πιστεύει ότι ο κορονοϊός, ξέρω εγώ, έχει σχέση με το 5G, να το απαγορεύει στην είσοδο στο σχολείο. Ο ρόλος του σχολείου είναι ακριβώς το ανάποδο. Να βάζει όλα τα παιδιά μέσα και μέσα από τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, γενικά να τα πείθεις από εκείνους τους επιστήμες. Και πάμε σε μια λογική καμιάς πρόληψης. Από τη μία και από την άλλη, όλες οι δράσεις που μας έχει δώσει το Υπουργείο είναι αφού μεταδοθεί ο ιός μέσα στο σχολείο. Καταρχάς να πω ότι μιας και αναφερθήκατε στα self-test, ανακοινώθηκε σήμερα ότι τα φαρμακεία από αύριο της χώρας θα δίνουν 6 δωρεάν self-test για τα σχολεία, για τις ανάγκες ελέγχου των επόμενων 3 εβδομάδων. Να θυμίσω εδώ ότι τα self-test δεν ήταν ασφαλή πριν από 1 μήνα. Κατά την έναρξη της τουριστικής περίοδου και τότε για να πάει να πιεις καφέ ήθελες rapid test. Ναι. Και δεν είναι μόνο ότι έχει χαμηλότερη αξιοπιστία από το rapid ή πολύ περισσότερο από το μοριακό. Είναι και ότι η δειγματοληψία προφανώς ένας μαθητής, ένας γονιός στο σπίτι δεν μπορεί να την κάνει το ίδιο σωστά με κάποιον υπεύθυνο, ο οποίος έχει δηλαδή τη γνώση. Και βέβαια υπάρχουν και θέματα, σας είπα και πάλι, μπορεί ένας γονιός να αμελεί ή να πιστεύει ότι ο κορονοϊός, σας είπα και πριν, δεν μεταδίδεται ή ότι είναι ένα δημιούργημα του μυαλού τέλος πάντων. Με ποιο δικαίωμα εκπαιδευτικό αυτή είναι αυτό το μαθητή έξω από την τάξη? Πείτε μου κάτι, πώς κατά τη γνώμη σας πρέπει και μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία? Εμείς έχουμε διατυπώσει προτάσεις εδώ και 1,5 χρόνο και το Υπουργείο Μονικά, καλά το είπατε, αρνείται να τις υλοποιήσει. Είπαμε πρώτον, αρέωση των μαθητών στις τάξεις. Να είναι οι μαθητές 15 μαθητές σε κάθε τάξη. Αντί να τους μειώσουμε, έστω να μην είναι 15, αλλά να τους μειώσουμε, πάμε σε αύξηση των μαθητών μέσα από τη λογική του εξορθολογισμού του προσωπικού. Δεύτερον, οι αίθουσες να αερίζονται διαμπερός, να είναι βρύχορες και να μην έχουμε το χάλι, ανεξάρτητα του κορονοϊού, θα πω εγώ, να στηβάζονται 25-26 παιδιά σε λιώμενα ελαφρού τύπου σε υπόγεια. Απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας να καθαρίζονται οι αίθουσες διαρκώς. Παρακολούθηση υγειονομική και βέβαια τεστ από τον ΕΟΔΗ, από κλιμάκια του ΕΟΔΗ, ανά εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα, σε όλα τα σχολεία μέσα στο σχολείο. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει απογραφή πλέον, όχι δειγματοληψία, απογραφή το τι γίνεται με τον ιό. Για όλα αυτά τα αιτήματά μας, το μόνιμο επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνουν όλα αυτά και δεν μπορούμε τέλος πάντων να πληρώσουμε. Και να θυμίσω εδώ, συγγνώμη που μονολογώ και λίγο, ότι πέρσι κάναμε κινητοποίηση από το Σεπτέμβρη μήνα
Φτάσαμε 2 Νοέμβρη και μας έλεγε το Υπουργείο ότι τα σχολεία δεν εστίασε υπερμετάδοση του ιού, άρα δεν πρέπει να κάνουμε τεστ, αν θυμάστε. Και 7 Νοέμβρη κλείνουν τα σχολεία για 6 μήνες. Μάλιστα. Πείτε μου να κάτι. Δούμε, δηλαδή, ναι. Πριν κλείσουμε, σήμερα άφησε ανοιχτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ζήτημα της επέκτασης της υποχρεωτικότητας και στο δικό σας τον κλάδο, τους εκπαιδευτικούς. Τι λέτε γι' αυτό? Ναι, θα πω γι' αυτό και ένα τελευταίο για τους μαθητές, το να πω. Για μας δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα κλασικό, πώς το πω, ένα τέχνασμα επικοινωνιακό της κυβέρνησης για να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Ξέρετε καλά ότι το 80% του κλάδου έχει εμβολιαστεί, διαυπουργός το λέει, και ένα 10% περίπου έχει νοσήσει ή δεν μπορεί να κάνει το εμβόλιο. Μιλάμε δηλαδή για το 90% του κλάδου. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, το θέμα μας είναι σε ένα σχολείο που είναι 300 μαθητές, 25 συνάδελφοι, οι δύο ανεμβολίαστοι. Αυτό είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Και το πετάνε διαρκώς, ενώ και χθες στη συνάντηση που είχαμε, πάλι ο υπουργός μας είπε ότι είναι προς τιμήν σας, που από την πρώτη στιγμή εμβολιάστηκε στην δική πλειοψηφία. Εμείς κυνηγήσαμε να γίνει τα εμβόλια. Μας είχαν για τέλη Μάη, αν θυμάστε πέρσι, και κάναμε κινητοποιήσεις. Μπήκαμε στα ακυρωμένα ραντεβού και εμβολιάστηκαν 21.000 συνάδελφοι. Και 21 Απρίλια ανοίξαν την πλατφόρμα και εμβολιάστηκε πάνω από το 80% του κλάδου μέσα σε κάτι μήνες. Λοιπόν, άρα να κοιτάξουν αλλού. Και να σταματήσουν τα επικοινωνικά τεχνάσματα και να επιτέλους να πάρουν μέτρα γιατί τα σχολεία θα ξανακλείσουν με αυτά που κάνουν. Εδώ έχουν κάτι εντολές. Λέει τώρα ότι αν κολλήσει ένα σχολείο, τα παιδιά τα οποία είναι ανεμβολίαστα, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία, θα πρέπει να κάνουν 2 και rapid test τη βδομάδα. Πού θα τρέχουν εκατοντάδες μαθητές στην Αθήνα από Δήμο σε Δήμο και θα ψάχνουν το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να κάνουν τεστ που μπουν στο σχολείο. Και να πω και το τελευταίο. Αντί να ασχοληθούμε με το σημαντικό πρόβλημα που είναι πώς αυτά τα παιδιά ομαλά θα ενταχθούν πάλι στην εκπαιδευτική διαδικασία, που είναι 2 χρόνια κλεισμένα μέσα στο σπίτι. Έχουν τεράστια κενά γνωστικά, έχουν προβλήματα κοινωνικά, κοινωνικής και ψυχολογικής. Αν μιλήσετε με κάποιον από την πρωτοβάθμια δάσκαλο, θα σου πει ότι τα τριτάκια είναι σαν πρωτάκια αυτή τη στιγμή. Σαν να μην έχουν πάει σχολείο. Έχουν χάσει 2 χρόνια. Έχουν χάσει 2 χρόνια σχολείο. Αντί να ασχοληθούμε λοιπόν με αυτά και όλη η προσπάθειά μας να είναι για αυτά, ασχολούμαστε με τα αυτονόητα, αν πρέπει να αερίζονται οι τάξεις ή αν πρέπει να έχουν 15 μαθητές. Ή αν πρέπει να υπάρχει προσωπικό καθαρότητα να καθαρίζει τα σχολεία, να γίνονται τεστ ή όχι. Κανονικά αυτά πρέπει να είναι αυτονόητα και να ασχοληθούμε όλοι με το πώς θα μπορέσουμε αυτή τη διετία που πήγε στράφη επί της Σοφίας, να μπορέσουμε τέλος πάντων αυτές τις τρύπες να τις κλείσουμε και να ενισχύσουμε τους μαθητές μας να μπορούν να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και πάλι. Κύριε Καρακόπουλο, είναι σίγουρο ότι από Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.